Χριστός Ανέστη χαρά μου, είμαστε εδώ στο ραντεβού μας, πιστοί, και ζητάμε και την ευχή του Αποστόλου Θωμά, ο οποίος με τον τρόπο που είχε και το χαρακτήρα του, κατάφερε να στους αιώνας των αιώνων να εμπνεύσει και τους πιο δύσπιστους, οι οποίοι είχαν καλή προαίρεση όμως, για να πιστέψουν. Είμαστε όμως σε μια εποχή που από τότε που έγινε ο κόσμος, αυτή η εποχή ίδια δεν έχει αλλάξει, δύσκολα πιστεύουν οι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε, ο Αδάμ δεν πίστεψε τον Θεό, μετά ο γιος του σκότωσε τον άλλο γιο του και εκείνος δεν πίστεψε τον Θεό, στην επόμενη γενιά έγινε κάτι άλλο και από τότε τραβάμε αυτό το ζόρι. Γι' αυτό και θα δείτε καμιά φορά τον εαυτό σας να είναι υπερβολικά σκληρός και προσκολλημένος στα γήινα και θα θαυμάστε, θα πείτε, μα είναι δυνατόν εγώ που έχω δει τόσα πράγματα να είμαι σε αυτό το χάλι. Ναι, γιατί σας λέω ότι ακόμα και οι προπάτορες ή ο προπάτορας αν θέλετε, Αδάμ, που είδε τον Θεό και τον ένιωσε, ακόμα και αυτός δεν τον υπάκουσε. Τραβάμε λοιπόν αυτό το ζόρι, ας το πούμε έτσι, αυτή την κληρονομιά την κουβαλάμε πάνω μας και κάθε τόσο βλέπουμε τον εαυτό μας να αρετάρει όπως λέμε. Και τον αρετάρει, ενώ στην κυριολεκτικά είναι να τρέμει, σε μας είναι να τρέμει η ψυχή, γιατί την έχουμε παρατήσει, γιατί την έχουμε υποσκυλήσει, γιατί την έχουμε σε δεύτερη μοίρα και θα δείτε πολύ εύκολα να παρεξηγιόμαστε, να διεκδικούμε κάτι υλικό, ενώ για την ψυχή μας να είμαστε αδιάφοροι, υπό την έννοια ότι τη βάζουμε σε δεύτερη μοίρα και λέμε, ψυχή είναι, εντάξει, πού θα πάει, εδώ είναι. Αλλά το σώμα πρέπει να λουστεί, να φάει, να πιει, να ξεκουραστεί και ο εγωισμός πρέπει να είναι εκεί στη λάτος πάνω απ' όλα, μην τυχόν και μας προσβάλλει κανείς, γιατί είμαστε τα παιδιά του βασιλιά. Και υπάρχει αυτή λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία που σας περιγράφω, είναι αυτό το προπατορικό, η προπατορική κληρονομιά που έχουμε. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε τον Θεό ο οποίος μας δίνει τα πάντα, γιατί είναι βασιλιάς, και έχουμε και τους γύφτους που είμαστε εμείς, οι οποίοι δεν του δίνουμε τα πάντα, γιατί είμαστε γύφτοι. Και γύφτος δεν είναι, δεν προσβάλλουμε τη φυλή, αλλά τον τρόπο με τον οποίο φέρονται, γιατί βλέπετε πως φέρονται οι γύφτοι. Έτσι κάνουμε και εμείς. Όλη την ώρα έτσι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, οι γύφτοι γίνονται χριστιανοί και εμείς ακόμα παραμένουμε εκεί, στην προ-Χριστού εποχή. Και βλέπουμε τον εαυτό μας κάθε φορά να παρουσιάζει στοιχεία από τότε. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά, ας πούμε, λέω, μα είναι δυνατόν, τόσο δυνατόν να είναι αυτό μέσα σου. Θα ρίσκει και είναι δεύτερη φύση. Και έτσι είναι, πράγματι. Δυνατό. Γι' αυτό και ο διάβολος, βλέπετε, δεν μας χτυπάει απευθείας. Λέγαμε πριν με κάποιον, σκέψου αύριο να έρθει τώρα κάποιος και να σου πει, αυτό το διόρροφο δικό σου, και να το ρετυρέ δικό σου, και το αυτοκίνητο δικό σου, πάρε και ένα 1 εκατομμύριο ευρώ, τι θα κάνεις, πόσο θα αλλοιωθείς. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ο διάβολος, επειδή ξέρει ότι έχουμε μέσα μας εκείνη την πνοή, δεν μας επιτίθεται με όλη τη δύναμή του ευθέως, γιατί θα αντιδράσουμε. Και εκεί είναι το ωραίο. Κάποιος ψυχολόγος θα μας έλεγε αυτή είναι, πώς το λέμε, ψυχοπαθής, είναι, έχουν σχιζοφρένεια. Γιατί δεν μπορεί τη μία έτσι και τη μία αλλιώς. Ναι, αλλά αυτό το ξέρει ο διάβολος και δεν μας επιτίθεται γιατί ξέρει ότι τελευταία, τελική, έτσι αν θέλετε, τελικό γύρο, θα πάμε πάλι με τον Χριστό. Αλλά με τη μέθοδο του σαλαμιού, το οποίο σαλάμι ας πούμε, σπάνια θα το κόψει κανείς χοντρή φέτα, ή αν θέλετε τη μορταδέλα για να σας διευκολύνω. Ψηλή τι θέλουμε όλοι, ψηλή, ψηλή. Εκείνο όμως το ψηλό, ψηλό που κόβει ο χασάπης κάθε τόσο που θα πάει να πάρει σε μισό κιλό ένα τέταρτο, κάποια στιγμή βλέπει το σαλάμι, πάει, τελείωσε. Πώς έγινε αυτό. Ούτε το κατάλαβε, κόψε, 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 κόψε. Έτσι κάνει τη διάβολος. Κόβει, 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 κόβει. Και κάποια στιγμή βλέπεις εσύ και λες, προ Χριστού καλύτερα ήμουν. Έτσι. Εντάξει, βέβαια και αυτό είναι υπερβολή, δεν είναι έτσι τα πράγματα, καμία σχέση με το προ Χριστού σου, αλλά αδελφοί μου να ξέρετε ότι εκείνος δεν κοιμάται, δεν τρώει, δεν πίνει, δεν ξεκουράζεται. Όλη τη μέρα είναι από πάνω σου.
Και όταν λέω πάνω σου, στο λέω προσωπικά, από σένα πάνω είναι όλη μέρα. Δεν είναι μάζα ή πλήθος, ή να στείλει κάποιον άλλον να πει, α, στο Γιώργο θα στείλω κάποιον άλλον, στη Μαρία κάποιον άλλον. Όχι, ο ίδιος είναι πάνω από όλους προσωπικά τον καθένα και κοιτάει, όπως λέγαμε και προχθές, μια κοπέλα, δεν μπορεί να δει τι έχουμε στο μυαλό μας, έτσι. Αυτό είναι απαγορευτικό, αλλά κοιτάει τις κινήσεις μας για να μπορεί να μας πειράξει ένα λόγος. Έτσι. Και φυσικά, δεν ξέρω πόσο σας πειράζει, ποια έκφραση σας πειράζει περισσότερο, να σας πούνε χαμένο κορμί ή χαμένη ψυχή. Το χαμένη ψυχή ότι υπάρχει καν, πουθενά. Άμα σε πούν χαμένο κορμί όμως γίνεσαι Τούρκος μετά. Γιατί αυτό δείχνει ακριβώς ότι το κορμί είναι το ζητούμενο. Έτσι. Γι' αυτό και αυτοί οι οποίοι, επειδή ο διάβολος δεν αγαπάει, αυτοί οι οποίοι εκθιάζουν το κορμί, την ίδια ώρα το ξεφτυλίζουν από μία οθόνη τηλεοράσεως. Και πραγματικά το κορμί του ανθρώπου στην τηλεόραση δεν αξίζει τίποτα. Εγώ το παρομοιάζω από μικρός με τα κρέατα που έβλεπα κρεμασμένα στα ψυγεία τα μεγάλα, τα φορτηγά, αλλά και μετά στο τσιγγέλι του χασάπι. Αλλά το χαμένη ψυχή δεν μας επηρεάζει, γιατί λέμε εντάξει ψυχή είναι, θα τη βολέψουμε. Καταλάβετε. Ενώ είναι το αντίθετο. Και τουλάχιστον η μπερδεμένη ζωή που κάνουμε, αν θέλετε, να παρακαλάμε να μας κουράσει, να πούμε κάποια στιγμή, δεν μπορώ άλλο χλιαρό, θέλω καυτό, θέλω πολύ ζεστό. Και γιατί σας είπα ότι κι άλλη φορά δύο ερωτήσεις που δεν κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του και αποφεύγει είναι το πρώτο είναι ποιος είμαι, έτσι. Γιατί αν ψάξεις πραγματικά ποιος είσαι θα δεις άλλα πράγματα, το οποίο όμως δεν είναι στην πνευματική ζωή, είναι πολύ ωφέλιμο να το δεις αυτό, αλλά πάλι δεν το κάνεις. Και η άλλη ερώτηση είναι, που δεν κάνουμε, είναι άμα τον αγαπάμε. Εντάξει, μπορεί να λέμε καμιά φορά έτσι μερικά λόγια, αλλά η ερώτηση είναι πολύ σαφής αν την κάνουμε. Κοιτάμε και ρωτάμε τον εαυτό μας. Και μετά θα βγουν ένα σωρό αγάπες και λουλούδια, ενώ θα έπρεπε, όπως λέγαμε σε μια ομιλία τελευταία, να βλέπετε τον Απόστολο Θωμά, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Έτσι τα έβαλε με όλους, με όλα. Οι Απόστολοι τον κοροϊδεύαν, ας πούμε έτσι. Και εκείνος όμως κατάφερε να ενωθεί με τον Χριστό. Αυτό που ήθελε. Δεν το έκανε από κακό. Ήθελε όμως να τον ακουμπήσει τελείως. Κάτι το οποίο οι άλλοι δεν τολμούσαν και τον κοροϊδεύαν. Και λέγανε τώρα εσύ τι θες, να ακουμπήσεις τον Θεό. Και όμως τον ακούμπησε. Έτσι. Τώρα στο διατάφτε, γιατί καμιά φορά εμείς είμαστε και αγράμματοι. Έτσι. Και όντως, παιδιά, να κάνω μια παρένθεση τώρα. Δηλαδή, πραγματικά από τα σχολεία πλέον βγαίνουν αγράμματοι άνθρωποι. Εντελώς. Κάπου λέγαμε, πέρασαν δύο χρόνια τώρα και μετά άρχισαν να πηγαίνουν τα παιδιά μας σχολείο και τι έγινε, να σας πω. Τι έγινε, εκτός από το ότι έχουν ένα πρόγραμμα και μια αίσθηση στη ζωή τους ότι πρέπει να εργάζονται, από εκεί πέρα δεν νομίζω. Γιατί στα σχολεία δεν υπάρχει πλέον η διδασκαλία της κριτικής γνώσης. Σερβίρεται μόνο κάτι το οποίο και στο σπίτι μπορούσες να κάνεις να διαβάσεις. Δεν υπάρχει καμία κριτική ικανότητα στα παιδιά πλέον. Να διακρίνουν τι είναι αυτό και τι είναι αυτό που είναι το βασικό, ξέρετε, στοιχείο του αυτεξούσιου που μας έδωσε ο Θεός με την πνοή του, να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Λοιπόν, στο σχολείο δεν υπάρχει αυτό πλέον. Τελείωσε. Χάθηκε η σκέψη του Θουκυδίδη, η Θουκυδίδια τακτική, η οποία πάνω απ' όλα ήταν η κριτική σκέψη. Αρετή, πολύ βασικό αυτό, για να είναι το μυαλό καθαρό, κριτική σκέψη και αυτό που λέμε σήμερα ζήλος, αυτό που δεν υπάρχει πλέον. Δεν θα πάω και θα κάνω και ενώ έχουν ενθουσιασμό τα παιδιά, τον στρέφουν αλλού τον ενθουσιασμό. Στα ηλεκτρονικά, μετά στις σχέσεις και μετά bye bye. Ενώ όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, αν θέλετε και από την αρχαιότητα και μετά οι πατέρες φυσικά, λένε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει κριτική γνώση, αυτό που μαθαίνει να ξέρει ότι επεξεργάζεται δηλαδή, είναι σαν αυτό που σας έλεγα κάποτε ότι
Εμείς μαθαίναμε την Αγία Γραφή απ' έξω, όχι για να την να λέμε ότι μάθαμε την Αγία Γραφή απ' έξω, αλλά για να την αντιπαραβάλλουμε κάθε στιγμή και ώρα. Ας πούμε, οι τρεις Ευαγγελιστές μεταξύ τους ή ο τέταρτος, για να μπορούμε να έχουμε αυτή την κριτική. Γιατί το είπε έτσι ο ένας, γιατί το και τι είδε ο ένας και τι είδε ο άλλος. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Και να κλείσουμε την παρένθεση, να ξέρετε ότι μάθετε στα παιδιά σας, η πρώτη αντίδρασή σας να είναι ότι να τους αντιπαραβάλλετε την αλήθεια σε αυτό που μαθαίνουν στο σχολείο. Και αρχίζουν μετά να προβληματίζονται. Αυτό είναι κριτική σκέψη. Κάτι ξεκινάμε να κάνουμε. Κλείνει η παρένθεση. Για να πάμε λοιπόν στο διατάφτα, επειδή μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, είναι πολύ θεωρητικά, μας τα είπατε τώρα εντάξει. Υπάρχει το άλλο, ξέρετε, εμείς οι Έλληνες μέσα στην αγραμματοσύνη μας, να πάμε να διαβάσουμε κι αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή τον δάσκαλό μας δεν θα τον. Να τον παραδεχτούμε εντάξει, αλλά δεν πρόκειται να μείνουμε μόνο στο δάσκαλο, γιατί εμείς ξέρουμε πολλά. Να διαβάσουμε κι αλλού, κι αλλού, κι αλλού. Και πλέον, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, τρομάζουμε οι πατέρες να στείλουμε το παιδί μας σε κάποιον άλλον πατέρα, που παλιά τι γινότανε, πήγαινε στον άλλο πατέρα και άκουγε ακριβώς τα ίδια που του είπε και ο πατέρας του. Και ενισχυόταν και έλεγε, κοίταξε, και αυτός το ίδιο μου είπε. Τώρα τρομάζομαι να το κάνουμε, γιατί μόλις θα πάει στον άλλον πατέρας, μπορεί να τον γελάσει και να τον κάνει δικό του οπαδό. Βέβαια, αυτό ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι μία πρώτη τάξης βαθμολόγηση για τον μαθητή, για τον γιο, για τον οποιοδήποτε, για την κόρη. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος εκτιμάει, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αχάριστος, ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε την αλήθεια, δεν πρόκειται να επηρεαστεί ποτέ από μια τέτοια κατάσταση. Ο άλλος ο οποίος είναι, όπως λέμε οι πόντι εμείς, εξαπές, άλλο το λένε απανόζης, δηλαδή πάνω από άνθρωπος μου, αφρός μου, αυτό εδώ, αυτός έτυχε την εξέτασή του και δεν πέτυχε. Και τελείωσε, και κόπηκε. Και πλατιάζω λίγο, βέβαια είναι πάλι στο θέμα όλο αυτό. Τρομάζουμε λοιπόν, αλλά παράλληλα εκείνη τη στιγμή που τρομάζουμε να το κάνουμε, βλέπουμε την τάση αυτή, δηλαδή ο άνθρωπος να μπερδεύεται. Πώς μπερδεύεται? Με τα διαβάσματα, ναι, με τις προσευχές. Με την κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία. Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Είναι τόσο μπερδεμένος ο άνθρωπος σήμερα που μπερδεύεται με όλα. Δηλαδή θα τον δώσεις να φάει, ας πούμε, κάτι ωφέλιμα και εκείνος τον μπερδευτεί. Ναι. Ή θα ζητήσει και κάτι άλλο μετά, για να συμπληρώσει. Θα του δώσεις κάτι και η πρώτη σκέψη θα του βάλει διάβολος όταν προχωρήσει κλπ. Να ακούσω και κάτι άλλο. Για δείτε το λίγο αυτό με τον Χριστό. Δηλαδή λέτε οι Απόστολοι να λέγανε να πάνε να ακούσουμε και τον, δεν ξέρω που ήταν τότε. Ή πιο προωθημένα να πάμε στον Κουφούκιο να τον ακούσουμε στην Ιαπωνία. Όχι. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Αλλά μας έφαγε ο φιλελευθερισμός, έτσι, ο κομμουνισμός και στα πνευματικά. Η ελευθεριότητα. Εκείνο και το λοιπά, δεν βαριάσει. Πάμε και από εδώ, πάμε και από εκεί. Και όπως έλεγε μια από τη Γερμανία κάποτε, ωραία, λέει, πηγαίνουμε και στους καθολικούς, καθαρά όλα μας δίνουν ένα μπισκότο, ούτε λερνόμαστε, ούτε κάνουμε, μαντήλια αυτά κτλ. Κλακ, κλακ. Χειρονάμε, λέει, και φεύγουμε. Ναι. Τελικά είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα, αδελφοί μου, άσχετα αν εμείς, εγώ θα πω, για να μην πω εμείς, σας τα μεταφέρω λίγο πιο αυτούσια εμένα, αλλά λίγο με έναν τρόπο έτσι, θα λέγαμε παιδικό. Παιδικό, χάνονται οι ψυχές όμως, οι οποίες δεν είναι η παιτιότητα του πατέρα, αλλά είναι η παιτιότητα του Υιού. Διότι οποιοδήποτε Υιός, ξέρετε, η κόρη, αν δεν γουστάρει τον πατέρα, πάει, όπως ο άσωτος Υιός, προσέξτε. Ο άσωτος Υιός έκανε την ασωτεία, αλλά πρώτα πήρε άδεια. Και είπε, πατέρα, θέλω να φύγω. Δεν την κοπάνησε, θα μπορούσε να τα πάρει τα ζώα, κρυφά, γιατί τότε τα ζώα ήταν η περιουσία, και να φύγει. Ακόμα και ο άσωτος Υιός δεν την κοπάνησε έτσι. Πήγε, είπε στον πατέρα, πατέρα θέλω να φύγω, και φυσικά ο πατέρας του είπε, να με θες να φύγεις, να πας στο καλό, να προσέχεις και εγώ πάλι εδώ είμαι. Διότι αν την κοπανούσε ο άσωτος το βράδυ με τα ζώα, δεν θα γυρνούσε ποτέ. Δεν άφηνε στον εαυτό του αυτό το
αυτή την κατάρα, ο άσωτος Ιώσιφ. Γιατί ήταν φωτισμένος παρόλο αυτό που έκανε 20 χρόνια που ταλαιπωρήθηκε. Βλέπετε. Ποιος λοιπόν θα συγκριθεί με τον άσωτο Υιό? Κανείς. Κανείς και τη στιγμή που έχει πάρει πολύ περισσότερα από ό,τι πήρε ο άσωτος Υιός. Πάμε λοιπόν όμως στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι είτε Άγιος έγινες, είτε Πατριάρχης έγινες, είτε μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας έγινες, οι πατέρες μας και οι πατριάρχες μας και οι αγίοι μας, ξέρετε από τι συντηρούνταν? Κατά το ανθρώπινο, από ένα πράγμα. Τίποτα άλλο. Η χάρη ήταν η χάρη, ναι, η αγιότητα η αγιότητα, αλλά αν δεν είχαν αυτό, δεν κατάφεραν τίποτα. Και τι ήταν αυτό? Ήταν το πρόγραμμα. Τι εύκολο. Α, πρόγραμμα, θα τα κάνουμε πρόγραμμα. Μετά από 10 μέρες, μπλουμ πάλι. Πού γυρνάς μετά από 10 μέρες? Στο πουθενά που ήσουν. Ποιο είναι το πουθενά? Άλλα μαραβιάνομαι και όπως έρθουν τα πράγματα. Αυτό είναι το μοναδικό πρόγραμμα που έχει ο άνθρωπος από τότε που γεννιέται. Το πρόγραμμα του Αδάμ. Το πρόγραμμα του Κάιν. Που λέγαμε και πριν. Αυτό το ρομαντικό. Όπως μας βγει, ό,τι τύχει. Που παίρνουν μερικοί τα μηχανάκια και τα ποδήλατα και ξεκινάνε τη Γερμανία και παίρνουν να φτάνουν στην Τουρκία, στην Ινδία. Αυτό, το ό,τι τύχει. Ή το μποέμ που έλεγαν οι Ευρωπαίοι στον. Τέλος πάντων, στα 50 χρόνια πριν, ας πούμε, 60. Και νομίζετε ότι είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι κανένα εύκολο. Και δυστυχώς, στον πνευματικό μας χώρο, ξέρει ο διάβολος πάρα πολύ καλά και δεν μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα. Γιατί δεν το μάθαμε. Γι' αυτό. Αλλά και όταν το μαθαίνουμε, τι γίνεται μετά? Και πες και κάνει και βάλει αρχή και βάλει αρχή και ξανά αρχή και φυσικά τουλάχιστον να μένουμε, και αυτό ένα πρόγραμμα είναι, όταν μάθει ο άνθρωπος να βάζει αρχή, ας πούμε κάθε τόσο, πούμε έτσι. Κάθε όποτε πέφτεις είναι το κανονικό, αλλά πες ότι κάθε εβδομάδα βάζω καινούργια αρχή. Είναι πολύ καλό αυτό. Και αυτό είναι πρόγραμμα όμως. Ε? Και όλα τα άλλα είναι προγράμματα. Όταν ξεχνάς να κάνεις το σταυρό σου. Όταν ξεχνάς να βάλεις ευχέλιο του πρωί. Όταν ξεχνάς να πεις αγιασμό. Όταν ξεχνάς να φας αντίδωρο. Όταν ξεχνάς να παναγιονίσεις. Όταν ξεχνιέσαι και πρέπει να πας στη λειτουργία μισή ώρα πριν τελειώσει. Όταν με το παραμικρό φύσημα του ανέμου εσύ θα αλλάξεις όλη σου τη ζωή. Ε? Α, σήμερα δεν μπορώ να πάω στη λειτουργία. Μου τύχει κάτι. Όχι, να μην σου τύχει. Μόνο πεθαμένος δεν θα πάει στη λειτουργία. Αλλά, έλα μωρέ τώρα, τι έγινε, εντάξει. Μια λειτουργία. Βλέπετε, σας το κάνω και παραστατικά για να δείτε πόσο δεν έχουμε πρόγραμμα. Μετά, εντάξει μωρέ, ξέχασα σήμερα να βάλω ευχέλιο. Και αν πεθάνεις σήμερα, θα μου πεις θα πάω στην κόλαση επειδή δεν έβαλε ευχέλιο. Όχι. Θα ήσουν αφύλακτος όταν χτύπησες με το αυτοκίνητο και σκοτώθηκες. Ενώ με το ευχέλιο θα ήσουν φυλαγμένος. Α, υπερβολές, φυσικά. Προκειμένου να με κάνει πρόγραμμα ο άνθρωπος, μπορεί να γίνει θεός. Γιατί ο άλλος θεός θέλει να μην κάνεις πρόγραμμα. Να πω κι άλλα. Πόσες φορές είπαμε. Δεν πάει να είμαστε τυφλωμένοι. Εγχείρηση να έχουμε κάνει. Θα διαβάσουμε κάθε μέρα οπωσδήποτε την Αγία Γραφή. Εκεί, έτσι, τυφλωμένοι. Θα κάνουμε λίγο έτσι, θα διαβάσουμε. Πού? Σήμερα ξέχασα, αύριο ήμουν έγκυος, μεθαύριο είχα περίοδο. Πάει. Μια εβδομάδα να διαβάσει την Αγία Γραφή. Μετά από μια εβδομάδα, άντε πάλι ξανά. Μας αρέσει αυτό? Δεν ξέρω, σας αρέσει σας? Άντε όλη την ώρα ξανά την αρχή. Ενώ αν κάνεις ένα σκαλάκι και μετά κάνεις ακόμα ένα, θα χαρίσκολος και θα πεις και λέξε, έκανα δύο σκάλες, τρεις, από πίσω. Κάτι έκανε, κοίτα, είμαι στο τέτοιο σκαλί. Αλλά φαίνεται τελικά ότι ναι μεν δεν μας αρέσει, γιατί θαυμάζουμε πάντα το καλό και λέμε τι ωραίο αυτός που έχει πρόγραμμα, αλλά μας αρέσει, γιατί έτσι μάθαμε. Όπου νυχτός και όπου ξημερώσει. Ε? Κατά τα άλλα όμως όταν μας αναγκάσουν σε ένα πρόγραμμα, εκεί. Γιατί έτσι κάνει ο δούλος. Ο ήλωτας ξέρει να σκύβει το κεφάλι, να μπαίνει κάτω από το θέατρο και να πηγαίνει. Έχω λέει αμοιβόμενη εργασία.
8 με 4. Εκεί. Θα με πουλήσουν. Εκεί. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Βλέπετε. Και φυσικά δεν θέλω να κάνω αναφερθώ στο ότι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, πιστεύουν ακόμα ότι η αμοιβόμενη εργασία είναι ανώτερη από όλες. Έτσι. Αυτό πιστεύουν. Να το πω. Κάποτε έλεγε κάποιος να το πω, φώναζε. Και φώναζε από κάτω. Πες το, μα δεν είναι καλό να το πω. Θα το πω. Οι βλαμμένοι χριστιανοί. Έτσι. Η αμοιβόμενη εργασία είναι εργασία. Τα άλλα δεν είναι εργασία. Αυτό είναι καθαρά προτεσταντικό. Σας έχω πει ότι οι προτεστάντες πιστεύουν ότι ο διευθυντής είναι ο καλύτερος χριστιανός από τον υποδιευθυντή. Σας το λέω πολύ απλά. Υπάρχει ολόκληρη νοοτροπία. Γιατί ο Θεός τον ευλόγησε και γίνει διευθυντής. Άσχετα αν είναι μασόνος. Αυτή είναι η νοοτροπία. Της παλιάς Διαθήκης, αν θέλετε. Λέει Διαθήκη, όποιος ήταν καλός με τον Θεό, τον έδινε ο Θεός πολλά κατσίκια. Πολλά πρόβατα. Να, ο Ιώβ δεν έκανε έτσι όμως. Θυμάστε. Ακόμα και όταν έφτασε να μην έχει τίποτα και έξινε με το κεραμίδι της πληγής του, έλεγε δόξες ο Θεός. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Τέλος πάντων, για να μην λέμε πολλά, αδερφοί μου, άμα άπαξ και δεν βάλουμε πρόγραμμα, δεν πρόκειται να ζήσουμε όλα αυτά τα οποία ψάχνουμε και τα οποία λέγονται με μία λέξη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μερικοί νομίζετε ότι μετάνοια είναι μόνο να σταματήσει τις αμαρτίες τις οποίες έκανες κάποτε. Λάθος βέβαια και αυτό. Μετάνοια είναι και το πρόγραμμα το οποίο θα βάλεις ενώ δεν είχες ποτέ. Αυτό είναι μετάνοια. Αλλαγή ζωής είναι μετάνοια, όχι μόνο αλλαγή αμαρτίας. Παλιά ξέρω εγώ, έκανα και εγώ δεν ξέρω τι, και τώρα το μόνο που κάνω να τρώω κασεράκι την Τετάρτη, την Παρασκευή, άλλαξε την αμαρτία εδώ. Τα λάβατε. Και αυτό και με την νηστεία έχουμε πρόβλημα. Κάνουμε αλλαγή διατροφής. Τι νηστεία είναι αυτή. Νηστεία είναι να μην φας. Και για να μην λέω πάλι πολλά, σας λέω και στεναχωριέστε μερικοί και λέτε και μετά την πολύ στεναχώρια, μόλις τελειώνει το Κύριο να ξαναεπιστρέφουμε στα ίδια, για να μην στεναχωρηθούμε πολύ. Να σας πω το πρακτικό για πάλι, αδελφοί μου. Δεν πάνε να διαβάσετε φιλοκαλίες. Δεν πάνε να διαβάσετε τους πατέρες όλους, τους νηπτικούς του πρώτου αιώνα. Δεν πάνε να πάτε σε γεροντάδες, σε δεν ξέρω εγώ, σε μάγισσες, σε χαρτορίτρες. Άμα δεν κάνετε πρόγραμμα, άλλο να τα χείλη των ασύμπαν. Τίποτα. Και δυστυχώς, δεν μπορώ να το πω αυτό βέβαια, κανείς δεν μπορεί να το πει, παρά μόνο ο Χριστός, δεν ξέρω αν θα ανοίξει η πόρτα του παραδείσου. Με τι δυνατότητες, όταν ο άλλος με πρόγραμμα σε πολεμάει και εσύ πας χωρίς πρόγραμμα να τον πολεμήσεις, ποιον, το αρχαίο κακό, το πνεύμα του κακού, τον ψεύτη, τον απατεώνα, πώς θα τον πολεμήσεις. Αφού εκείνος σε πολεμάει με πρόγραμμα. Εσύ χωρίς πρόγραμμα δεν θα πολεμήσεις. Και επαναλαμβάνω, άλλο να πέφτεις και να ξαναπιάνεις από την αρχή το πρόγραμμά σου και άλλο να ξεχνιέσαι και να τηρείς όπως είπαμε το κοσμικό πρόγραμμα μήπως απολύσουν από τη δουλειά σου και χάσεις τα φράγκα και να μην τηρείς το πνευματικό πρόγραμμα. Το οποίο και πάλι επαναλαμβάνω. Αν θέλετε σας βάζω το κατώτερο. Το ελάχιστο που λέμε. Τι, θέλετε μια μετάνοια τη μέρα. Μια μετάνοια. Θέλετε δύο σειρές από την Αγία Γραφή. Δύο σειρές. Διαβάστε. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Τέλος. Αυτό. Θέλετε μόνο αυτό. Θέλετε να πούμε, να κάνουμε το σταυρό μας τρεις φορές τη μέρα. Μόνο. Τρεις φορές. Αν να το κάνετε. Θα πείτε έχω πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα το μήνυ έχω, αλλά δεν πειράζει. Αλλά όχι να πεις μετά πάλι ξέρασα να κάνω το σταυρό μου σήμερα. Ξέρασα να βάλω ευχέλιο. Γιατί ήταν πάνω του λόγου. Αυτό. Το έχει βάλει πάνω στο ψυγείο. Και κάτι τέτοια αστεία κτλ. Και γιατί τα λες τώρα αυτά, γιατί μας ανακατώνεις, γιατί μας βάζεις και πάλι κτλ. Καλά περνάμε, καλά είμαστε. Αλλά κοιτάξτε, και αυτό ένα πρόγραμμα είναι. Και θα γελάσουμε και θα κάνουμε. Και θα πούμε όμως και αυτά που πρέπει να πούμε. Βλέπετε με πόσο κόπο τηρώ και εγώ το πρόγραμμα το οποίο πραγματικά όμως δεν μου κάνει κόπο γιατί έτσι έχω μάθει. Ο κόσμος να χαλάσει και στο βουνό να είμαι θα γίνει η ομιλία της Τετάρτης, Τρίτης, της Παρασκευής, της Κυριακής. Θα γίνει, το βλέπετε. Θα γίνει η λειτουργία, θα γίνει η εξομολόγηση, θα γίνει το αυτό.
Γιατί έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς κατά αναλογία. Αν σε μένα αναλογία να εξομολογήσω, εσείς θα κάνετε το σταυρό σας. Αν σε μένα αναλογία να λειτουργήσω, εσείς θα κάνετε την ανάγνωσή σας. Αν σε μένα αναλογία, ξέρω εγώ, να κηρύξω, εσείς θα κάνετε την προσευχή σας. Άλλο πάλι και αυτό. Σήμερα ξέχασα, αύριο θυμήθηκα, προχθές αυτό κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Και φυσικά επαναλαμβάνω, αν δεν κάνουμε αυτό, δεν πρόκειται να κάνουμε το επόμενο μήνυμα. Δεν γίνεται. Δεν πας από το 0 στο 4. Δεν γίνεται. Πρέπει να πας στο 1, στο 2, στο 3. Και αν κάποια στιγμή εμφανιστεί κάτι από τη χάρη, αυτό είναι από τη χάρη, δεν είναι από σένα. Η χάρη όμως την αρέσει να κρύβεται. Φεύγει, ξαναφεύγει, ξαναφεύγει. Για να δει και πάει κάτι πίσω από την πόρτα και κοιτάει, θα κάνει τίποτα αυτό ή τζάμπα περάσαμε πάλι. Έτσι κάνει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, βάλτε τα, κάντε τα μικρά-μικρά με αρρύθμιση, να τελειώνουν γρήγορα. Στη χειρότερη, το βράδυ που θα κοιμηθείς και θα πεις, ξέχασα να κάνω το σταυρό μου, κάνε το σταυρό σου. Στη χειρότερη θα πεις, ξέχασα να βάλω ευχαίρω, βάλω το εκείνη την ώρα. Πάνε και βάλω. Και ούτω καθεξής. Σας φαίνεται αστεία, αλλά και φυσικά, ακόμα και το σταυρό να κάνουμε, μας φαίνεται παιδικό, αλλά ο σταυρός είναι ο φύλαξης πάσης της οικουμένης. Γι' αυτό ο διάβολος φεύγει μετά, επειδή κάνουμε το σταυρό μας. Επειδή λοιπόν, θα το πάμε έτσι τώρα νομικά, ο Κύριος είναι κοντά, επειδή τα ναυάγια τα μεγάλα γίνονται μέσα στα λιμάνια, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε ζητιάνοι μια ζωή να περιμένουμε να μας ελεήσει, πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάτι, έτσι, να πούμε Θεέ μου, τουλάχιστον να κοίταξε, έκανα κάτι. Επειδή θέλουμε να τον έχουμε εκείνον, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς, έτσι. Τώρα πώς το καταφέρουν μερικοί άνθρωποι, δεν ξέρω. Μα σήμερα είναι και αύριο λίγο πανά. Τι πράγμα και αυτό πάλι. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι λοιπόν, να το πω έτσι αν θέλετε αρνητικά, επειδή δεν μπορείς να τα αλλάξεις, απόλαυσέ το, κάνε το καλό. Μπορείς να μην είσαι χριστιανός, να μην είσαι του Θεού. Αν μου πεις μπορώ, εντάξει, άγιοτε, στο καλό. Πάμε για πίεση. Αλλά επειδή δεν μπορείς και το ξέρω, τουλάχιστον κάνε το καλύτερο, έτσι δεν είναι. Κάνε το με πρόγραμμα, κάνε το σωστό για να φτάσουμε μετά και από εκεί, στα μεγαλύτερα. Και κάποιο θα το δούμε, δεν μπορεί. Το πρόσωπο του Θεού, το οποίο το βλέπουμε τώρα, είναι σόπτρο και είναι ενίγματι, δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτούς τους μεγάλους καθρέφτες στους δρόμους μια φορά τους χρησιμοποιείται, που δείχνουν το αμάξι, έτσι. Αυτό είναι το έσωπτο και είναι ενίγματι ποιος ξέρει το θέλημα του Θεού. Ναι με, αλλά να ξέρετε ότι τον βλέπουμε και ότι είμαστε εκεί και ότι κάποια στιγμή θα αξιωθούμε να τον δούμε και καλύτερα. Γι' αυτό να γίνει όμως, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει το ελάχιστο. Πιάστε ένα ελάχιστο καθένας, σημειώστε το κάτω, κάντε του και ένα σχέδιο, να σας το πω πώς το κάνετε. Να, όπως κάνετε τα λογιστικά σας ή όπως μετράτε τα λεφτά σας ή όπως λέτε πότε θα πάρω σύνταξη. Έτσι κάνετε. Θυμάμαι ότι η μάνα μου τα έβαζε κάτω όλα, τα μετρούσε, τα ένσημα ήταν τότε, τα έκανε, έλεγε τότε θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό, έβαζε και τα γυαλιά της, έκανε ολόκληρο αυτό. Έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να καταστρώσουμε το σχέδιο. Και επειδή υπάρχει, δεν είστε μόνοι σας, να πείτε ότι πρέπει μόνος μου να καταστρώσω το σχέδιο, επειδή υπάρχει έτοιμο μασημένο 1500 φορές και μπροστά εδώ, αυτό εγώ θα είμαι εδώ για να σας ξαναλέω, να σας ξαναλέω στον κόσμο αυτό που ζούμε, έτσι. Τι είμαστε τώρα, πάμε να δούμε, δεν θέλω να πω ονόματα, τα προγράμματα είναι τηλεοπτικά, να κάνουμε το αυτό μας, αύριο έχει ξέρω και είναι η εκδήλωση και με το αυτό. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε λοιπόν, εγώ θα σας τα λέω. Δεν σας τα λέω, δεν σας τα λέω και δεν σας τα λέω. Τώρα, υπάρχει και το ανάγκασμα να εισελθύνει, το ξέρετε αυτό. Τότε που είχε πάει ο άλλος και είχε καλέσει ένα σωρό κόσμο και δεν πήγε κανείς από τους καλεσμένους και τι λέει μετά ο Κύριος, λέει στον δούλο του, πάνε, πιάσε δρομάκια, δρόμους, τρυπούλες, εξόδους και τα λοιπά, παραδρόμους και ανάγκασον εισελθεί. Και πάλι τους λέει με το ζόρι. Ποιο ζόρι, δεν εννοούσε φυσικά
να τους πλακώσεις το ξύλο και να τους βάλει μέσα, αλλά εννοούσε ότι να τους πείσεις και πες τους, κοιτάξτε, τόσο φαΐ υπάρχει εκεί πέρα. Έτσι, τι κάνετε εδώ πέρα, σκουθείτε πάνω, πάμε να φάμε. Το είπε ο τάδε μεγάλος Κύριος. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τους ανάγκαζε ο Δρός να μπουν μέσα. Άμα θέλετε, ξέρω και οντάδες εγώ, οι οποίοι εντελώς αντιπαιδαγωγικό, τέλος πάντων, θέλω να τους ελυγείς όλους, οι οποίοι βάζουν, δεν θα κάνεις αυτό, τάκ, ένα χρόνο διακοινωνήσεις. Δεν κάνεις εκείνο, 500 μετάνοιες. Λαϊκός, τι λαϊκός, δεν καταλαβαίνω τίποτα, ούτε λαϊκός, ούτε κληρικός, ούτε μόνο από όλοι μαζί, ούτε παιδί, ούτε γέρος. Ε, αυτό θα έχει την κατάρα των 318 θεοφόρων πατέρων. Τα έχω ακούσει αυτά με τα αυτιά μου. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει το ανάγκη να συλληφθεί. Αλλά μετά, ξέρετε, αυτό μπαίνει μείον στη βαθμολόγηση, στην αξιολόγηση, ας πούμε τώρα. Γιατί λέει, το έκανε με το ζόρι. Το ζόρι, αδερφή μου, δεν είναι προκειμένο αυτό που νομίζετε. Το ζόρι είναι και ο φόβος του Θεού είναι να φοβηθούμε να μην χάσουμε τον Θεό και μετά να τα κάνουμε όλα. Και θα τα κάνουμε στο τέλος. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάω να ακούω προγράμματα από αύριο, από μακριά και από κοντά, τα οποία να τηρούνται. Να τηρούνται. Αυτά. Ο Άγιος Θωμάς να μας ενισχύει στην πίστη, την ορθόδοξη, την πραγματική, την αληθινή και όχι στα παραμύθια. Και φυσικά όλοι να έχετε την ίδια ευκαιρία που έχει εκείνος να αγγίξει τον Χριστό. Αμήν.